Και το από αύριο και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου βάζουν τα εμπορικά κέντρα. Ως εκ τούτου, από νωρίς το πρωί, η κίνηση ήταν φανερά αυξημένη. Η ώρα είναι 11.30 το πρωί. Αρκετός είναι ο κόσμος που έσπευσε σε εμπορικά κέντρα για να κάνει τις τελευταίες του αγορές πριν το κλείσιμο. Ήρθαμε να κάνουμε τις τελευταίες αγορές πριν να κλείσει τα μολ. Εσείς είστε εδώ για τα τελευταία ψωνιά? Ναι, είμαι, ναι. Δώρα τι πήρατε? Τώρα για τα Χριστούγεννα. Παρόμοιο το σκηνικό και στους χώρους εστίασης. Οι καφετέρες έχουν γεμίσει από κόσμο, ο οποίος έχει έρθει για να απολαύσει τον τελευταίο καφέ πριν από το κλείσιμο. Απολαμβάνουμε τον τελευταίο μας καφέ? Ναι, ναι, ναι. Για σήμερα, ώσπου να ξανοίξω. Πίνουμε το καφεδάκι μας. Πίνουμε το καφεδάκι μας, χαλαρά. Τον τελευταίο βασικά για αυτήν την φορά. Να είναι ο τελευταίος μας καφές, να τον απολαύσουμε. Του χρόνου βάλει να εξαρτώνει, ελπίζω όλα να είναι καλά. Τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από αύριο στις 6 το πρωί βρίσκουν αντίθετους αρκετούς από τους συμπολίτες μας. Έχαμε τον πολλά αστεία. Ναι, έχει λογική είναι το που έκαμε για μένα. Είναι σαν να είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν γίνεται σε κάποια σημεία να κολλάς, σε κάποια να μην κολλάς. Δεν γίνεται να κλείνεις επιχειρήσεις σε εστιατόρια και να αφήνεις μεγάλο καταστήματα ανοιχτά. Ενώ άλλοι τα βρίσκουν μεν αυστηρά, άλλα τα θεωρούν ως τη μόνη λύση στην παρούσα φάση. Η κατάσταση είναι δύσκολη για όλους, αλλά έπρεπε να γίνει κάτι για να μπορέσει να μαζευτεί, επειδή ξέφυγε. Είναι αυστηρά, αλλά εμείς ως λαός έχουμε το να μην καθόμαστε έναν τόπο. Άρα, ό,τι και να μας κάνουν, πάλι ο Κυπρός να βρει τη λύση να κάνει το δικό του. Τα μέτρα αναμένεται να επαναξιολογηθούν στις 22 Δεκεμβρίου.